Θα πάμε στις Βρυξέλλες, εκεί μας περιμένουν ο Λευτέρης Λιδιάκης και ο Γιώργος Λιδιάκης. Είναι δύο μουσικοί, είναι δύο παιδιά, δύο νέοι. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα. Λευτέρης και Γιώργος. Με καταγωγή, Λευτέρη. Από τα Χανιά, είμαστε αδέρφια. Από τα Χανιά, οπότε και οι δύο. Από τα Κεραμιά. Ο ένας λαούτο και ο άλλος λύρα. Ναι. Λευτέρη, πώς βρεθήκατε στις Βρυξέλλες? Γεννηθήκαμε εδώ. Πριν πολλά χρόνια είχε έρθει ο παππούς μας εδώ για να δουλέψει στα ανθρακορυχεία. Και έτσι βρεθήκαμε κι εμείς εδώ. Η μάνα μας γεννήθηκε εδώ. Ο πατέρας μας ήρθε από την Κρήτη, από τα Κεραμιά. Ναι. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση ζωντανή εδώ στο εξωτερικό. Οπότε έχετε μεγαλώσει στις Βρυξέλλες, ναι, στο, εδώ, Βέλγιο. Στο Βέλγιο. Γιώργο, τόσο έχετε αγαπήσατε και κρατάτε τα ήθη και τα έθιμα και την παραδοσιακή μουσική και πέστε και καμία κοντιλιά εκεί στις Βρυξέλλες. Εννοείται. Η παράδοση είναι σημαντική για μας και προπαντός για τους ανθρώπους που ζούμε εδώ στο εξωτερικό και να κρατάμε τα αιθήματά μας, είτε με μουσική είτε και με χορό. Οι άνθρωποι που σας παρακολουθούν και σας χειροκροτούν, Λευτέρη, είναι μόνο κριτικοί ή είναι και Βέλγοι? Είναι και Βέλγοι, είναι και Ολλανδοί, καμιά φορά και Γάλλοι, δηλαδή πολλοί και από άλλες χώρες. Οπότε, Γιώργο, το χειροκρότημα είναι πέρα από την Κρήτη και από την Ελλάδα. Ναι, είναι. Ευχαριστούμε τον κόσμο πρώτα απ' όλα που μας στηρίζει και μας έδωσε αυτή την ευκαιρία, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης μόλις τώρα, έχουμε βρεθεί και στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, ναι, που μας στηρίζουν, και στη Γερμανία έχουμε πάει. Λευτέρη, είστε αυτοδίδακτοι ή υπήρχε κάποιος δάσκαλος εκεί στο Βέλγιο που σας έμαθε τις πρώτες νότες και τις πρώτες κοντιλιές? Ξεκινήσαμε από μόνοι μας πρώτα, απλά είχαμε την τύχη να έχουμε ένα μουσικό στην οικογένεια μας, το θείο μας τον Νίκο, τον Κοκλογιάννη, που έχει παίξει με μεγάλους μουσικούς της Κρήτης, όπως Κορδαλός, Μουτάκης, Σπουλάς, Γόνια Νάχης και πολύ μεγάλη ακόμα και μας βοηθάει στη πορεία μας. Γιώργο, αγαπάς την κριτική παράδοση, την κριτική μουσική, την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Ένας άνθρωπος που αγαπά τόσο πολύ ακούσματα του τόπου καταγωγής του. Σκέφτεται να γυρίσει, σκέφτεται να επιστρέψει μακάρι, στην Κρήτη και να επιστρέψει, πέρα από καλοκαιρινές διακοπές. Φαντάζομαι, καθώς δεν έχεις μείνει μόνιμα εδώ. Είναι η κάθε ελπίδα του κριτικού ή του κάθε Έλληνα του εξωτερικού. Να γυρίσει κάποια στιγμή στον τόπο του. Και εμείς το ίδιο. Λευτέρη, το ίδιο. Και ας μην έχουμε γεννηθεί εκεί. Λευτέρη, ισχύει και για σένα το ίδιο, ε? Ασφαλώς. Θα μας παίξετε κάτι, να ακούσουμε λίγο τις κοντιλιές σας, βέβαια, και να επανέλθουμε. Εννοείται. Thank you.
Λευτέρη και Γιώργο. Σε πολυκατοικία μένετε? Ναι. Φαντάζομαι έχουν συνηθίσει εκεί. Έχουν ταρακουνηθεί. Έχουν ταρακουνηθεί, αλλά αυτός είναι ο παλμός της Κρήτης. Συγκινηθήκαμε όλοι εδώ, και οι μαντινάδες εύστοχες και επίκαιρες, και στα κεραμιά πήγαινε έτσι το νόημα και η κατεύθυνση. Στους συγγενείς μας. Στους συγγενείς. Στους χωριανούς μας. Που κοιτάνε αυτή τη στιγμή κιόλας. Βέβαια. Δύο παλικάρια, δύο παιδιά, ο Λευτέρης και ο Γιώργος, που γεννήθηκαν στις Βρυξέλλες, αλλά έχουν μάθει να παίζουν λαούτο και λύρα καλύτερα από πολλούς. Και θέλω να σας πω συγχαρητήρια, να συνεχίσετε να κρατάτε ψηλά τη σημαία της παράδοσης, των αξιών, και ο παλμός της Κρήτης χτυπάει δυνατά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, τιμή μας που σας φιλοξενήσαμε σήμερα στην εκπομπή μας, και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια, και εμείς ευχαριστούμε εσάς για την πρόσκληση και τη Βάσο τη Μεσαριτάκη, γιατί χωρίς εκείνη δεν θα είχε γίνει αυτή η εκπομπή σήμερα. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εμείς πολύ. Ευχαριστούμε. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά.